Ξέρετε τι είναι το Cream? Το Cream είναι ένα τραγούδι του Wu-Tang Clan και τα αρχικά σημαίνουν Cash Rules Everything Around Me. Και για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, είμαι άφραγκος. Όταν κάνω παύση, με χανούν οι μπάτσι. Σαν να βάλα κώδικο για GTAV. Επιστρέφω για το απόλυτο. Moonwalk, χορεύω στο παρκέ μου, ξυπόλυτος. Εδώ και πολύ καιρό, και ειδικά μετά την κρίση του 2008, πολλοί άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με τη βία του να μην έχεις μία. Τόσο για τα παιδιά των 90s, όσο και για τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στο 2000, το να μην έχεις λεφτά έγινε βάσανο, μετά συνήθεια και τέλος λόγος συνύπαρξης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από το Cream περάσαμε στο ταπεινή και πεινασμένη, από το ταπεινή και πεινασμένη στα τρία χινάρια και τέλος από τα τρία χινάρια πηγαίνουμε σιγά σιγά πίσω στο Cream. Αρχίζουμε λοιπόν να αποδομούμε ατάκες των γονιών μας που μας μεγάλωσαν δυστυχώς ευτυχώς λάθος. Ένα πτυχίο δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σου χρειαστεί. Ναι, ακριβώς επειδή δεν έχω ιδέα που μπορεί να μου χρειαστεί, παράζει τη βαρετή σχολή που δεν θα μου χρησιμεύει ποτέ στη ζωή μου, επειδή έπρεπε να δουλεύω 8 ώρα για να ζήσω. Αν είσαι καλός και ταπεινός, σου γυρνάει πίσω. Και σου μπαίνει στον κόλο. Οι κακοί είναι στη φυλακή. Αυτό πέσει στην εφορία σου. Πόσα λεφτά μπορεί να κάνει κάποιος που έχει τατού? Πολλά, γιατί αυτός δεν έχει ταμπού. Μάθε τέχνη και άστινε. Και όταν πεινάσεις, θυμίσου ότι χρειάζεται προϋπηρεσία και δεν σε προσλαμβάνει κανείς για να την αποκτήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν επιστρέφουμε σιγά σιγά στο Cream? Σημαίνει ότι οι νέες γενιές αρχίζουν να ψηλιάζονται σιγά σιγά ότι για να αποκτήσεις λεφτά δεν πρέπει να τα δουλέψεις, αλλά πρέπει να πας να τα πάρεις. Η ομάδα του No Subject έφτιαξε μόνο για εσάς έναν οδηγό του πώς να βγάλεις λεφτά στις μέρες μας. Πώς να βγάλεις λεφτά στις μέρες μας? Μην ακούτε τον Χρήστο Πέτρου, είναι μίζερος και δεν ξέρει τι λέει. Πάμε να δούμε πώς θα βγάλετε λεφτά στις μέρες μας. Με 5 απλά βήματα. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να αποκτήσετε εξειδίκευση σε κάτι. Τι θα είναι αυτό? Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Επόμενο βήμα. Βρείτε κάποιον να χορηγήσει το project σας. Disclaimer. Δεν κακοποιήθηκε καμία γιαγιά για αυτό το βίντεο. Γιατί αυτό που βλέπετε είναι ο Πέτρος Καρακάσης, δίχως ελπίδα και θέληση για ζωή. Ο Χρήστος Πέτρου δεν θα πάρει ποτέ χορηγό, γιατί όπως είπαμε, είναι μίζερος και ξέρει τι λέει. Ποιο είναι το αμέσως επόμενο και πιο βασικό βήμα του να βγάλεις λεφτά? Προφανώς οι δημόσιες σχέσεις. Προσοχή! Πολλοί θα μάθουν ότι είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, οπότε θα αποκτήσετε ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνετε, έτσι ώστε να μην σας ξεπεράσει κανείς. Τέλος, κάντε like και subscribe στο βίντεο και follow στο Insta. Βαριέσαι εντελώς να κάνεις οτιδήποτε για να βγάλεις λεφτά? Μην ανησυχείς, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Θες να βγάλεις λεφτά, αλλά δεν είσαι καθόλου εμφανίσιμος και έχεις IQ πλην 4? Μην ανησυχείς, υπάρχουν και άλλοι φόνοι. Δηλαδή τι άλλο θες? Να στο δώσουμε και στο πιάτο? Έλα και πάρτο! Θυμάστε αυτή τη συζήτηση? Πόσα παίρνεις? 2000. Τι κάνεις? Βοηθώ σερβιτόρου είμαι. Αυτή η συζήτηση πια είναι έτσι. Πόσα παίρνεις? 2000. Τι κάνεις? Πίπες. Μη χαίρεσαι φιλαράκο, 2000 είναι πολλά για πίπες. Τόσο εύκολα θα τη γλίτωνες βρε κουτό. Ας επιστρέψουμε πίσω στο μίζερο Χρήστο. Και αφού κάναμε σίγουρο ότι αν περάσει ο νόμος για τη λογοκρισία θα μπω φυλακή στα μπουντρούμια της Ρουμανίας μαζί με τον Μπάσαρη, να πω εδώ ότι η λογοκρισία υπάρχει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν γίνεται να βγαίνει ο καθένας κουκλίτσα μου και να λέει ότι για να βγάλεις λεφτά πρέπει να είσαι ψηριστάκιας εργαζόμενος στην Τάλα Βεριτζής. Λογοκρισία στην τέχνη. Δεν γίνεται να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε χήμα ότι βγάλανε λεφτά πουλώντας ναρκωτικά. Λογοκρισία στην τέχνη. Δεν γίνεται οι άλλοι στα τραγούδια τους να στηρίζουν οπαδούς, τοξικομανείς και εγκληματίες. Λογοκρισία στην τέχνη. Δεν γίνεται οι άλλοι που κάνουν μουσική το 1922 και έχουν περάσει τόσους πολέμους για δικά μας συμφέροντα να λένε τα ίδια, αλλά να τους ξέρει ο μισός πλανήτης και να είναι η πιο σημαντική ρεμπέτη της ιστορίας. Οχ, το ξεχάσαμε αυτό, ρε Μιχάλη. Τα ίδια λένε μεταξύ τους. Αν πρέπει να κόψουμε τους μεν, πρέπει να κόψουμε και τους δε. Αλλά τους παλιούς τους ακούνε σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουν κατά βάση νεανικό κοινό. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάγωσε τον νόμο και θα το σκεφτούμε. Δηλαδή εσύ Χρήστο, πώς σκέφτεσαι να βγάλεις λεφτά δηλαδή? Δεν θες να μάθεις ποιος έχω στην πλάτη μου? Low profile. Πού καταλήγει αυτό το επεισόδιο? Πηγαίνετε να τους τα πάρετε όλα. Αν σας φέρω τους σκυλιά, φερθείτε κι εσείς σαν σκυλιά. Μην παραπονιέστε που έχουν αρχίσει να τα πάρουν όλοι. Οι άλλες επιλογές σου είναι η τηλεόραση και οι λαϊκοί που λένε τις ίδιες παπαριές εδώ και 10 χρόνια. Να εύχεστε να βγουν τα παιδιά σας ραπάδες.
Δώστε μικρόφωνα σε όλη τη χώρα, η στεναχώρια βγάζει hit χειμώνα. Χορέψτε drill στα πάρκα και φτύστε ρήμες. Αυτά θέλουμε να ακούμε εμείς. Και εκτιμήστε και λίγο παραπάνω τα καλά της εποχής μας. Μην γκρινιάζετε όλη την ώρα. Επίσης θέλετε με raps, παρανομία, κομπίνα, δουλειά. Ό,τι κατά κι αν θέλετε, πάνε πάρτε το, μην το περιμένετε. Δεν θα ησυχάσω αν δεν καταφέρουν όλες οι μανάδες σας να έχουν ξοχικό. Και ας ακούγεται περίεργο αυτό. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Ρίξτε τώρα λίγο bang tang να γουστάρουμε. Μόνο μη σε νοιάζει όσο είμαι μέσα στο grind. Με τη φορά που έχω κανείς δεν με προσπερνάει. Τώρα που πήρα εγώ το τιμόνι κάθε στο πλάι. Μιλάω με λατρεία για τους φίλους μου. Δεν θες να μάθεις ποιους έχω στην πλάτη μου. Τι κάνει αυτός, ρε! Ας τη γιαγιά, ρε!